νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση με το που είναι η Dortmund, αν ήταν πρωτοπόρος ή αν τώρα είναι δεύτερη. Έχουμε πει ότι μέσα στον όμιλο αγωνιζόμαστε με τρεις ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα κάθε χρόνο στα τρία κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή μας από την ημέρα που έγινε η κλήρωση, αλλά θα επαναλαμβάνω αυτό στην αρχή. Δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας αγωνιστικές εκτόσεις ανεξαρτήτως αντιπάλου, και αυτό το πράγμα πρέπει να πηγαίνει είτε σε μεγαθύριο Ρεάλ Μαδρίτης είτε σε αγώνα με τον Εθνικό Άχνας. Με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια φιλοσοφία. Μεχτάρε, πέραν των τελευταίων συμβάντων γεγονότων, το αποτέλεσμα, τα καθαρά του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, το 1-1, η εικόνα του ΑΠΟΕΛ, είναι τα στοιχεία που σας δημιουργούν αισιοδοξία εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού? Γιατί διαφορετικά δεδομένα μιλάμε μετά το πρώτο παιχνίδι, με την εικόνα και το αποτέλεσμα. Κύριε Ανδρέα, κακά τα ψέματα. Η έκφαση του παιχνιδιού της Τετάρτης σαφώς και δεν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εμάς. Μακάρι να εξαρτώνται από εμάς. Το ότι η Dortmund εμφανίζει κάποια πτώση σε σχέση με το τι παρουσίαζε προηγουμένως, το ίδιο ισχύει και για τον Αποέλ. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να έχει σταθερότητα. Αλλά μιλάμε για άλλο επίπεδο. Μιλάμε για το γερμανικό ποδόσφαιρο που είναι στα κορυφαία της Ευρώπης. Άρα, ό,τι κάνουμε εμείς θα είναι προϊόν υπέρβασης. Και αυτό σαφώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να θυμίσουμε και το σημερινό πρόγραμμα. Ναι, σήμερα θα έχουμε τις διασκέψεις τύπου και τις προπονήσεις. Θα είναι στις 3:45 η διάσκεψη, η προπόνηση της Dortmund στο προπονητικό κέντρο. 5:45 στο στάδιο η διάσκεψη. 6:15 θα μιλήσει ο Δόνης μαζί με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, που θα είναι ο ποδοσφαιριστής παρόντας στη διάσκεψη. Και στις 7 θα είναι η προπόνηση στο Βεσπά. Πόσο κόσμο θα έχει το ΑΠΟΕ στο πλευρό του? Μέχρι στιγμής έχουμε πουλήσει 1.200 εισιτήρια, αλλά θα υπάρχει προπόνηση και στη Γερμανία. Ευχαριστούμε.